Αγαπητοί σύντροφοι, καλημέρα σας. Από τότε που για πρώτη φορά στα χρονικά διατυπώθηκε η εκτίμηση πως το φάντασμα του κομμουνισμού πλανιέται πάνω από την Ευρώπη, πέρασαν, όπως είναι γνωστό, 171 χρόνια. Μανά που το ίδιο φάντασμα είναι αυτό που στοιχιώνει και σήμερα τη μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου, την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει αναγάγει σε επίσημη πολιτική της τον αντικομουνισμό. Τότε, πριν 171 χρόνια, όλες οι δυνάμεις της γερασμένης Ευρώπης είχαν ενωθεί σε μια ιερή συμμαχία για να κυνηγήσουν αυτό το φάντασμα. Στη σημερινή εποχή και συγκεκριμένα στα μέσα του περασμένου Σεπτέμβρη, ενώθηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο οι πολιτικές ομάδες του Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλδημοκρατών και Φιλελευθέρων, των Πρασίνων και Συντηρητικών Μεταρρυθμιστών, για να εγκρίνουν ένα αντικομουνιστικό ψήφισμα. Όπως και πριν σχεδόν δύο αιώνες, έτσι και σήμερα, όλες οι βασικές πολιτικές δυνάμεις της γερασμένης Ευρώπης βρέθηκαν ενωμένες απέναντι στο φάντασμα της κοινωνικής επανάστασης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, της νέας σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας που εξακολουθεί να του στοιχιώνει. Τότε οι συγγραφείς του Κομμουνιστικού Μανιφέστου, Καρλ Μάρξ και Φρίντριχ Έγγελς, διαπίστωναν πως ο κομμουνισμός αναγνωρίζεται πια από όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις σαν μια δύναμη. Σήμερα η αντικομουνιστική επίθεση με το επέσχυντο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου αποκαλύπτει πως τα επαναστατικά ιδανικά, τα ιδανικά του κομμουνισμού, εξακολουθούν να εμπνέουν λαϊκές εργατικές δυνάμεις στην Ευρώπη, παρά τις βαρύτατες συνέπειες που είχαν για το κομμουνιστικό κίνημα οι αντεπαναστατικές ανατροπές στη Σοβιετική Ένωση, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, παρά τα όσα γράφηκαν περί του τέλους της ιστορίας και τις μεγάλες αντικειμενικά δυσκολίες που συναντά σήμερα η δράση των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων στην Ευρώπη. Είμαστε λοιπόν εδώ παρόντες. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε. Αγαπητοί σύντροφοι, δεν αφαιρούμαστε από το γεγονός του μεγέθους της αντικομουνιστικής επίθεσης που ξεδιπλώνεται όλα αυτά τα χρόνια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε κάθε ξεχωριστή χώρα της Ευρώπης. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες δρούν οι κομμουνιστές σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης, στις χώρες της Βαλτικής, στην Ουκρανία, στην Πολωνία, τις απανωτές συλλήψεις αγωνιστών, τις δίκες και φυλακίσεις κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών. Και από αυτό το βήμα εδώ θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη του ΚΚΕ σε όλα τα κόμματα και τους κομμουνιστές που έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιου είδους διώξεις. Βλέπουμε ωστόσο πως με αφορμή τα 80 χρόνια από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το πρόσφατο αντικομουνιστικό ψήφισμα απαιτεί παραπέρατη λήψη και γενίκευση σε όλη την Ευρώπη σκληρότερων αντικομουνιστικών μέτρων, με την απαγόρευση συμβόλων, μνημείων και την ενίσχυση της καταστολής σε βάρος των κομμουνιστικών κομμάτων. Ο ευρωνοσιακός αντικομουνισμός φτάνει σε σημείο παράκρουσης όταν παρουσιάζει τη Σοβιετική Ένωση ως σύμμαχο του Χίτλερ και συνυπεύθυνη για την έναρξη του πολέμου. Προσπαθούν να αλλοιώσουν την πραγματικότητα που λέει πως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως άλλωστε και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν αποτέλεσμα της όξυνσης των μεγάλων ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και της πάλης για το ξαναμοίρασμα του κόσμου. Τόσο πριν όσο και μετά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στόχος και των δύο ημπεριαλιστικών μπλοκ, φασιστικών και μη φασιστικών καπιταλιστικών κρατών, ήταν η καταστροφή του πρώτου εργατικού σοσιαλιστικού κράτους, της Σοβιετικής Ένωσης, που αποτελούσε φάρο για όλους τους λαούς. Και οι δύο παγκόσμιοι ημπεριαλιστικοί πόλεμοι, όπως και οι εκατοντάδες τοπικοί
που γίνονται για λογαριασμό των συμφερόντων των πιο ισχυρών καπιταλιστικών κρατών, αποτέλεσαν τερατώδη ιμπεριαλιστικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που περιείχαν χιλιάδες εγκλήματα μαζικών δολοφονιών, πρωτοφανούς αγριότητας και αποτρόπαιων ενεργειών. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα της Ευρώπης απορρίπτουμε τη συκοφαντική εκστρατεία των λεγόμενων δύο άκρων. Αναδεικνύουμε την οργανική διασύνδεση που έχει το τερατούργημα του ναζισμού-φασισμού με τον μονοπωλιακό καπιταλισμό. Σημειώνουμε πως δεν είναι τυχαίο το ότι η αντικομμουνιστική επίθεση συνδυάζεται με την προσπάθεια αστικών πολιτικών δυνάμεων να αθώσουν το φασισμό, να ηρωποιήσουν όσους συνεργάστηκαν με τους Ναζί, για παράδειγμα στη Βαλτική, στην Ουκρανία, αλλού. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν στο σύνολό τους τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδώ και χρόνια ψηφίζουν ενάντια στο ψήφισμα καταδίκης της ηρωοποίησης του ναζισμού, το οποίο κάθε χρόνο καταθέτει η Ρωσία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ενώ πριν λίγα χρόνια είδαμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε κανένα πρόβλημα να στηρίξει αντιδραστικές, ακόμα και απροκάλυπτα φασιστικές δυνάμεις, για να πετύχει τους γεωπολιτικούς της στόχους μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Ουκρανία. Θυμίζουμε στους λαούς της Ευρώπης και όλου του κόσμου πως ήταν η κόκκινη σημαία, το λάβαρο του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους της Σοβιετικής Ένωσης, αυτό που υψώθηκε θριαμβευτικά στο Reichstag από τον κόκκινο στρατό, που μόλις είχε συντρίψει τον κύριο όγκο των φερόμενων μέχρι τότε ως ανίκητων στρατευμάτων του ναζιστικού γερμανικού κράτους. Η επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φάνηκε μέσα από το αντικομμουνιστικό ψήφισμα, το οποίο καλεί να στηθεί μια νέα Νιρεμβέργη, αυτή τη φορά για τον κομμουνισμό. Αυτό δεν στρέφεται μόνο κατά των κομμουνιστών, αλλά επιδιώκει την αναθεώρηση συνολικά των αποτελεσμάτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με ποτάμια αίματος του κόκκινου στρατού, των αντιφασιστικών εθνικοπελευθερωτικών αγώνων των κομμουνιστών, άλλων αγωνιστών, όλων των λαών της Ευρώπης. Αποτείνουμε και με την ευκαιρία της προσεχούς 75ης επετείου της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών φόρο τιμής σε όσες και όσους έδωσαν τη ζωή τους ή έμειναν ανάπηροι στα πεδία των μαχών και στην παρανομία για τη συντριβή του φασιστικού ιμπεριαλισμού. Στα κομμουνιστικά κόμματα όπου γης που ηγήθηκαν των εθνικοπελευθερωτικών αγώνων. Αλήθεια, γιατί τώρα εξελίσσεται με τέτοιο βάθος αυτή η επίθεση ενάντια σε κομμουνιστικά ιδανικά, ενάντια στους κομμουνιστές, την ώρα που οι αντίπαλοί μας σε όλους τους τόνους λένε πως έχουν τελειώσει με τον κομμουνισμό, ότι είναι μια εντελώς χαμένη υπόθεση? Εμείς ξέρουμε ότι τα λένε αυτά γιατί ξέρουν πολύ καλά πως όσο μελάνι και αν ξοδέψουν, διακηρύσσοντας το τέλος της ταξικής πάλης, αυτό δεν θα το πετύχουν ποτέ όσο μεσουρανεί η λεγόμενη οικονομία της αγοράς. Ο καπιταλισμός, το σύστημα που στηρίζεται πάνω στα κέρδη από την εκμετάλλευση, δημιουργεί, διατηρεί, οξύνει τα λαϊκά προβλήματα, δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Είναι δέσμιο της βασικής του αντίθεσης, κεφαλαίου εργασίας, που γεννά ανεργία, φτώχεια, αδικία για τους πολλούς, νέες καπιταλιστικές κρίσεις, ενώ στους κόλπους του μένονται σφοδρές ενδοϊμπεριαλιστικές συγκρούσεις που σπέρνουν πολέμους, αιματοχυσίες, εκατομμύρια κατατρεγμένους πρόσφυγες και μετανάστες. Αντίθετα, ο σοσιαλισμός στον 20ο αιώνα έλυσε σημαντικά προβλήματα του εργαζόμενου λαού. Δωρεάν υγεία, παιδεία, κατοικία, εξάλληψη της ανεργίας, εξασφάλιση του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση, στη σύνταξη, στην ξεκούραση, στον πολιτισμό, τον αθλητισμό. Οι πρωτόγνωρες κατακτήσεις της Σοβιετικής Ένωσης
και άλλων σοσιαλιστικών χωρών ήταν και εξακολουθούν να αποτελούν φάρο για τους λαούς όλου του κόσμου, που πιστοποιούν πως ναι, αυτό το όραμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Μπορεί να πάρει σάρκα και οστά μια άλλη κοινωνία που δεν θα στηρίζεται πάνω στο καπιταλιστικό κέρδος, μια κοινωνία ανθρωπιάς που θα εξασφαλίσει τη σιγουριά της επόμενης μέρας σε μια ζωή με αξιοπρέπεια και με νόημα. Στόχος τους είναι, αξιοποιώντας τόνους λάσπης, να αμαυρώσουν αυτές τις προσπάθειες οικοδόμησης της νέας σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας που έγιναν στην Ευρώπη τον περασμένο αιώνα. Όχι απλώς διότι δριός πεσούσης πασανίρ ξυλεύεται, αλλά και γιατί, αφορίζοντας τη σοσιαλιστική εμπειρία τον 20ο αιώνα, επιδιώκουν να πείσουν κυρίως τις νεότερες γενιές πως δεν έχει νόημα να αμφισβητούν το εκμεταλλευτικό σύστημα, τα αδιέξοδά του, να παλέψουν δηλαδή για την ανατροπή αυτής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Σε αυτό το σχεδιασμό αξιοποιούν όχι μόνο ιδεολογικά πολιτικά μέσα, αλλά όπως βλέπουμε και δικαστικά, αστυνομικά, κατασταλτικά σε πολλές πλέον χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέτρα που συνδυάζονται και με την ενίσχυση των εθνικιστικών, ρατσιστικών, ακροδεξιών και φασιστικών δυνάμεων που σηκώνουν κεφάλι και αξιοποιούνται ως προκεχωρημένα φυλάκια εξυπηρέτησης των συμφερόντων της αστικής τάξης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δυστυχώς την ιδιαίτερη δική τους συμβολή σε αυτή την αντικομμουνιστική επιχείρηση έχουν και διάφορες δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται στο χώρο δήθεν της αριστεράς και της προόδου. Πρόκειται βέβαια για γνωστές δυνάμεις του οπορτουνισμού στην Ευρώπη, που εδώ και χρόνια, από την εποχή ακόμα του λεγόμενου ευρωκομμουνισμού, έχουν συστρατευθεί στην αντισοβιετική συκοφαντία, με ιδιαίτερη αιχμή την περίοδο κυρίως που μπήκαν οι βάσεις της οικοδόμησης του σοσιαλισμού στην Σοβιετική Ένωση, αλλά και την περίοδο που ηγήθηκε του αντιφασιστικού, του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα των λαών πριν και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι δεν έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια από τον αριστερό ψάλτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσουμε πως ο κύριος Τσίπρας, επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και του μόνου κόμματος του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς που κυβέρνησε, υπέγραψε τον περασμένο Μάη στο Συμπίου της Ρουμανίας, σε άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια διακήρυξη μνημείου αντικομμουνισμού, πανηγυρίζοντας την ανατροπή και διάλυση του σοσιαλιστικού συστήματος. Στο μήλο της ιδεολογικής χειραγώγησης ρίχνονται για να αλεστούν οι έννοιες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, για να χάσουν αυτές τα ιστορικά και κυρίως τα ταξικά χαρακτηριστικά που τις διέπουν. Λες και ήταν ή μπορεί ποτέ να είναι ίδια η δημοκρατία στο πέρασμα των αιώνων από την Αθήνα του δουλοκτητικού συστήματος στην Αγγλία της Φεουδαρχίας ή στη Γαλλία της αστικής Γαλλικής Επανάστασης που σηματοδότησε και το πέρασμα από τη Φεουδαρχία στον καπιταλισμό ως τις μέρες μας που βρισκόμαστε στο μονοπωλιακό καπιταλισμό στην εποχή δηλαδή του ιμπεριαλισμού η οποία είναι και η εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Πάντα η δημοκρατία διέφερε, αλλά πάντα υποτάσσονταν στο αμφισβήτητο γεγονός πως εξυπηρετούσε το κυρίαρχο αντίστοιχα σύστημα. Δηλαδή, στις προηγούμενες και σημερινές κοινωνίες, το εκμεταλλευτικό σύστημα, αφού μόνο ο σοσιαλισμός ως γνήσια εργατική λαϊκή εξουσία μπορεί να οικοδομήσει μια ανώτερου τύπου δημοκρατία. Αυτό σε τελευταία ανάλυση επιδιώκουν να κρύψουν όλοι αυτοί που μηδενίζουν αυτή την 70χρονη ιστορία της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και ειδικότερα την περίοδο που τέθηκε η σοσιαλιστική βάση της. Σε κάθε περίπτωση, στηρίζουν τις πολιτικές επιλογές που ταυτίζουν τη δημοκρατία με τον αστικό κοινοβουλευτισμό,
την ελευθερία με τον αστικό ατομισμό και την ατομική καπιταλιστική ιδιοκτησία. Το πραγματικό περιεχόμενο της ελευθερίας και της δημοκρατίας στον καπιταλισμό είναι ο οικονομικός καταναγκασμός της μισθωτής σκλαβιάς, η δικτατορία του κεφαλαίου γενικά στην κοινωνία και ειδικά μέσα στις διάφορες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, προκύπτει το ερώτημα, μπορούμε και με ποιον τρόπο να βάλουμε φραγμό στην αντικομμουνιστική επίθεση? Η επίθεση στην κομμουνιστική ιδεολογία και στα κομμουνιστικά κόμματα συμβαδίζει σε όλο τον κόσμο με την επίθεση στα κοινωνικά, δημοκρατικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα, στις κατακτήσεις που έχει με σκληρούς αγώνες κατακτήσει η εργατική τάξη και άλλα λαϊκά στρώματα. Αυτό σημαίνει πως η αστική τάξη δεν θα σταματήσει ούτε στιγμή να μηχανεύεται μεθόδους για να χτυπήσει τα κομμουνιστικά κόμματα, ώστε να προωθεί τα αντιλαϊκά της σχέδια. Βεβαίως, τα κομμουνιστικά κόμματα μπορούν και πρέπει να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση. Η εμπειρία του δικού μας κόμματος λέει πως η μεγάλη διαφωτιστική δουλειά μέσα στη νεολαία, σε όλους τους εργαζόμενους, που πραγματοποιούν με πολύμορφες εκδηλώσεις τα μέλη, οι φίλοι, οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, καθώς και ανάλογες εκδόσεις, συμβάλλουν ως ένα βαθμό στην αντιμετώπιση του αντικομμουνισμού. Επιπλέον, η υπεράσπιση αποθέσεων αρχής της σοσιαλιστικής επανάστασης και οικοδόμησης και ταυτόχρονα η κριτική εξέταση των αποτελεσμάτων, των λαθών και των ελλείψεων, η θαραλέα αποτίμηση χωρίς εξοραϊσμούς αυτής της πρώτης απόπειρας οικοδόμησης, αυτής της προσπάθειας στην οικονομία, στο πολιτικό επικοδόμημα, στη στρατηγική του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, η συλλογική έρευνα, η μελέτη των αιτιών που οδήγησαν στην παλινόρθωση του καπιταλισμού, ζητήματα που προσπαθήσαμε και καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό να μελετήσουμε και να πραγματοποιήσουμε στη δική μας χώρα, ενίσχυσαν ιδεολογικά, θεωρητικά, πολιτικά το κόμμα μας, κάθε κομμουνιστή, κάθε νέο, κάθε εργαζόμενο που κατακτά αυτή τη συλλογική γνώση. Τον αντικομμουνισμό, την αναβίωση εθνικιστικών, ρατσιστικών, φασιστικών δυνάμεων δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν με συνέπεια, με σταθερότητα και αποτελεσματικότητα διάφορα δήθεν θολά αντιφασιστικά μέτωπα με δυνάμεις αστικές και οπορτουνιστικές. Όπως έγραφε ο μεγάλος κομμουνιστής διανοητής Μπέρτολτ Μπρέχτ, ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός στην πιο ομή και καταπιεστική του μορφή, σαν ο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Πώς λοιπόν τώρα να πει κάποιος αντίπαλος του φασισμού την αλήθεια για το φασισμό, όταν δεν θέλει να πει τίποτα για τον καπιταλισμό που τον προκαλεί? Το ΚΚΕ πιστεύει πως εκείνος που μπορεί και πρέπει να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις δεν είναι άλλος από το εργατικό κίνημα της κάθε χώρας, γενικότερα της Ευρώπης, όλου του κόσμου. Ο εργάτης, ο εργαζόμενος καταλαβαίνει, νιώθει στο πετσί του πως η αντικομμουνιστική επίθεση συμβαδίζει και με την επίθεση στα δικαιώματά του. Δικαιώματα κοινωνικά, συνδικαλιστικά, δημοκρατικά που έχουν κατακτηθεί στην Ευρώπη τις προηγούμενες δεκαετίες με τους σκληρούς και συχνά αιματηρούς αγώνες του εργατικού κινήματος και κάτω βέβαια από την ακτινοβολία που ασκούσαν τότε οι κοινωνικές κατακτήσεις στη Σοβιετική Ένωση, τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες. Σήμερα οι αστικές κυβερνήσεις, δεξιές, σοσιαλδημοκρατικές, γιαλατζή αριστερές, όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι πρόσφατα είχαμε στη χώρα μας, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, που ακολούθησε και βρήκε στρωμένο το δρόμο από την προηγούμενη κυβέρνηση, συρρυκνώνουν και καταργούν εργατικές λαϊκές κατακτήσεις στο όνομα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, της μεγαλύτερης ανάγκης για κερδοφορία του κεφαλαίου.
Γιατί είναι οι εργαζόμενοι που βλέπουν πως οι κομμουνιστές είναι αυτοί που στέκονται καθημερινά στο πλευρό τους όταν μειώνουν τους μισθούς, όταν χτυπούν το δικαίωμα στη σύνταξη, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, των παιδιών τους στη μόρφωση, όταν τους απολύουν από τη δουλειά, όταν καταστρέφουν και μολύνουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε για τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Είναι οι εργαζόμενοι που μπορούν να συνειδητοποιήσουν πως η επίθεση ενάντια στους κομμουνιστές για τη φήμωση των κομμουνιστικών κομμάτων, την αποδυνάμωσή τους, είναι επίθεση ενάντια στους ίδιους και τα δικαιώματά τους και στοχεύει στο να τους στερήσει το αποκούμπι που έχουν σήμερα, τον κυματοθράφστη του αντιλαϊκού κύματος των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της. Γιατί είναι οι εργαζόμενοι που βλέπουν στη χώρα μας πως το ΚΚΕ επιμένει στην πάλη για να ανατραπεί η σημερινή άδικη κοινωνική τάξη, στην πάλη για να οικοδομηθεί μια νέα κοινωνία χωρίς την αδικία που βιώνουν, χωρίς ανεργία, εξαθλίωση, χωρίς ταξιχούς φραγμούς στην παιδεία, στην υγεία, χωρίς υπεριαλιστικούς πολέμους. Παρά τις σημερινές δυσχέρειες, το ΚΚΕ θεωρεί πως σήμερα το κομμουνιστικό κίνημα και στην Ευρώπη, ξεπερνώντας λαθεμένες θέσεις που κυριάρχησαν στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα προηγούμενες δεκαετίες, συνδυάζοντας την επαναστατική δράση με την επαναστατική θεωρία, χτίζοντας γερές βάσεις στην εργατική τάξη, σε στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας, ενισχύοντας την παρέμβασή του στο εργατικό λαϊκό κίνημα, μπορεί όχι μόνο να αποκρούσει την αντικομμουνιστική επίθεση, αλλά να θέσει και τις βάσεις για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, την οικοδόμηση μιας πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας, που κατά τη γνώμη μας αποτελούν και την αναγκαία προϋπόθεση στην πάλη για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας για τον σοσιαλισμό. Σας ευχαριστώ.